Τον λένε Μίτσο. Από Δημήτρη. Έμα από τι άλλο. Τι τρώει. Μύγες κουνούπια. Ωραία. Γλιτώνεις και τις παστίλες. Γερώνει μέσα στο σπίτι. Μπα. Τον έχω εκπαιδεύσει και πάει τουαλέτα. Για δες. Γεια μας. Γεια μας. Δεν θα βγεις καμιά βόλτα στο χωριό. Θα βγω. Προς τα πού είναι το ποτάμι που πλένονται τα κορίτσια. Ποιο ποτάμι. Κάθε κοριό της Προκοπής έχει ένα ποτάμι που πάνε τα κορίτσια να πλύνουν τους φλοκάτες. Και με την ευκαιρία τα πετάνε όλα και ξεβρωμίζονται για αυτές. Δεν έχουμε τέτοιο ποτάμι, ούτε φλοκάτες. Ας που τον έχουμε ούτε κορίτσια, έχουν φύγει όλα στην Αθήνα. Α, μάπα το χωριό σου Μπαρμπασταμάτη, με συγχωρείς κιόλας που το λέω. Δεν έχεις δίκιο. Έχουμε άλλες ομορφιές. Θα το διαπιστώσουμε. Γεια μας. Γεια μας. Για πες μου. Τι παράγει ο τόπος. Όλα τα καλά, έχουμε ευλογημένο χώμα. Με τα συγχωρήσεως. Ξέρω, ξέρω. Πέτα στη ροχάλα και φυτρώνει μποστάνι. Όχι, δεν τα παραλέω. Δηλαδή, συγκεκριμένα, τι παράγεται. Σταφίδα διαλεχτή. Και ελιές. Και βερίκοκα. Και καρπούζια. Και πεπόνια. Τίποτα άλλο. Και μέλι θυμαρίσιο. Και κρασί και χρυμπάρι. Άλλο, άλλο. Και πορτοκάλια και μανταρίνια και νεράτζια και... Τίποτα άλλο μόνο αυτά. Όλα τα αγαθά του παραδείσου. Άγια σου. Τώρα είσαι σε σωστή κατηγορία. Κάτι για τον παράδεισο ψάχνω κι εγώ. Για κάντα μου πιο λιανά. Από μικρός άκουγα για ένα βαπόρι από την Περσία που βούλιαξε εδώ τριγύρω. Ha 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 ha